Είναι ο σιδερένιος άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει. Ένας αθλητής που μας έκανε εθνικά υπερήφανος, όπως έχεις πει και εσύ. Είναι ο Μιχάλης Ζαμπίτσης. Πολλές φορές κιόλας, όχι μία. Έτσι. Μιχάλη μου, καλησπέρα. Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνεις, ρε... για την ωραία παρουσίαση από την συνάδελφο. Από την συνάδελφο. Μίλετε, Μιχάλη. Τη δέρνει στην Ελένη, σε δέρνει. Θα σου πω τώρα, θα τον προσκαλέσουμε. Μόλις περάσουν όλα αυτά και μπορούμε να παίξετε ξύλο. Να έρθουν. Ναι. Να κάνουμε εγώ αυτό που ξέρω, εσύ αυτό που ξέρεις και να δούμε ποιος θα κερδίσει. Βρε, Ελένη μου, έχεις δει ποιους έχει δει. Θα είναι λίγο πιο επίκης. Συγγνώμη, θα τα βάζεις με το Ζαμπίδι. Βεβαίως. Η Τσολάκη προκαλεί το Ζαμπίδι, παιδιά, αυτό κι αν είναι θέμα τώρα. Γιατί είναι gentleman μόνο. Τι? Κοίτα, Ελένη, οι ζώνες από πίσω δεν σε τρομάζουν. Εμένα με τρομάζουν και μόνο οι ζώνες από πίσω. Δεν έχεις μπει στο δωμάτιό μου. Τι έχεις εσύ, έχεις ζώνες, τι έχεις. Μια μαύρη κροκό. Δεν έχουμε εμείς, το άθλημά μου, δεν έχουμε ζώνες. Έχουμε πάνινες ζώνες και φτάνουμε στα ντάν. Πόσα ντάν έχεις εσύ. Τρία. Μάλιστα. Καλή είναι, Μιχάλη, με τρία ντάν. Ού, επικίνδυνη. Επικίνδυνη, ε. Μάλιστα. Φαντάζομαι. Εγώ λοιπόν, απλό πρωταθλητισμό κάνω, δεν. Αυτές τις ζώνες έχω μόνο πίσω. Μόνο αυτές, ναι, μωρέ, μόνο αυτές. Λοιπόν, Μιχάλη μου, πες μου κάτι. Εσύ που είσαι και ένας πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ γυμνασμένος, σωματικά και πνευματικά δυνατός, γιατί το άθλημα το δικό σου δεν απαιτεί μόνο σωματική ρόμη, αλλά και πνευματική δύναμη για να μπορείς να τα απεξέλθεις σε αυτές τις συνθήκες, κυρίως πνευματική δύναμη. Εσύ φοβήθηκες καθόλου με τον κορονοϊό ή το πήρες πιο ψύχρεμα, ας πούμε, λέγοντας ότι εγώ είμαι υγιής δυνατός, δεν θα μακριά από μένα ή και να κολλήσω, δεν θα πάθω τίποτα, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει η λέξη φόβος, αλλά μπορώ να πω ότι ήμουνα σε επιφυλακή να δω ποιος είναι αυτός ο εχθρός, ο αντίπαλος. Διότι είναι πραγματικά αντίπαλος. Δεν πρέπει ούτε να υπερτιμήσουμε ούτε να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο. Ναι. Θα πρέπει να τον αποκωδικοποιήσουμε, να δούμε τα δυνατά του σημεία, τα δυνατά του σημεία. Άκουσα όλα αυτά που λέγανε κατά καιρούς. Ναι. Όσον αφορά τα γαντάκια, τη μάσκα, τις αποστάσεις, τα σχετικά. Όπως και έτσι πρέπει να γίνεται με κάθε ίωση, ας πούμε. Αλλά πιστεύω ότι το καλύτερο πράγμα που πρέπει να σκεφτεί κάποιος είναι πώς θα οχυρωθεί οργανικά όσον αφορά το ανοσοποιητικό του σύστημα και να έχει υψηλό pH, ώστε εάν και εφόσον έρθει ο ιός, ή να μην μπορέσει να μπει, και αν μπει, να μην μπορεί να δουλέψει και να κάνει κακά πράγματα. Yeah. Μάλιστα. Άρα, ναι. Στο δικό σας άθλημα που η σωματική επαφή ακριβώς είναι μεγαλύτερη, ο φόβος ήταν. Δεν σου αρέσει ο φόβος. Τέλος πάντων, ο φόβος να κολλήσεις τέλος πάντων από τον αντίπαλο ή με τον άνθρωπο που έκανες προπόνηση, ήταν και αυτός μεγαλύτερος. Σίγουρα οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες. Όμως όταν ξεκίνησαν όλα αυτά από αρχές Μαρτίου στην ουσία, ναι. Είχαν αρχίσει όλοι να παίρνουν λίγο τις αποστάσεις τους, να αραιώνουν, τα γυμναστήρια να μην έχουν κόσμο. Οπότε στην ουσία, ένα δίμηνο μέχρι να κορυφώσει όλη αυτή η κατάσταση, είχαμε την απόσταση, ας πούμε. Οπότε όλοι σκεφτόμασταν, όλοι προσέχαμε και είχαμε γυρίσει και λίγο την προπόνηση περισσότερο σε ατομική προπόνηση και όχι σε επαφή. Δηλαδή, τώρα, να πάμε σ' άκους, ναι, και τα λοιπά. Τώρα, Μιχάλη, ακόμα όμως τα αθλήματα τα οποία έχουν τη σωματική επαφή όπως το δικό σας, ακόμα απαγορεύονται να διεξαχθούν, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Άρα, βέβαια. Ναι. Άρα πώς, εσύ επειδή έχεις γυμναστήριο, γυμνάζεις κόσμο, ας πούμε. Πότε θα επανέλθει, τι μαθαίνεις αυτή η κανονικότητα, το να γυμνάζεστε κανονικά, ας πούμε, να υπάρχει επαφή, να παίζετε μεταξύ σας κτλ. Λογικά από μέσα Ιουνίου. Μέσα Ιουνίου από λένε. Από ό,τι έχουν πει, να ανοίξουν γυμναστήρια, τα σωματεία και όλα σχετικά, γιατί και ο κόσμος το ζητάει πάρα πολύ, γιατί θέλει να εκτονωθεί ψυχοσωματικά. Βέβαια, βέβαια. Με πνεύτους και μη λόγους. Από μέσα Μαΐου, από μέσα Ιουνίου και από εκεί πέρα όμως κάτω από πολύ συγκεκριμένες, κατά από πολύ συγκεκριμένους κανονισμούς. Οι οποίοι ποιοι θα δηλαδή, είναι, σε απόσταση, ναι, απαγορεύεται η επαφή. Μα δηλαδή, πώς, κάτσε βρε Μιχάλη μου τώρα, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τώρα απαγορεύεται η επαφή, εσείς έχετε πέσει ξύλο με τον άλλο. Πώς θα γίνει, και πώς είναι να... και ο υδρότας ένας παράγοντας. Και ο υδρότας, ναι. Είναι μια ατομική προπόνηση, δεν θα κοπανάει τον άλλο. Ακριβώς, ναι. Υπάρχουν αθλήματα που, τα περισσότερα αθλήματα μπορείς να κάνεις προπόνηση και ατομικά, δηλαδή να χτυπήσεις σάκο στον αέρα, τα βάρη σου, ναι, κανονιστική κατάσταση, τεχνικές στον αέρα και όλα τα σχετικά, που σου άφησε ηλιακούς ενδυνάμωση. Το kickboxing ποιος επιτρέπει αυτό και το box αντίστοιχα. Υπάρχουν κάποια αθλήματα όμως που κατά βάση είναι επαφής, ναι, όπως είναι το Brazilian Jiu-Jitsu, ή πάλι. Βέβαια, ναι. Τζούντο και διάφορες άλλες, όπου εκεί τώρα θέλει
πολυμήχανη εκπαίδευση. Καλά, δεν είναι μόνο αφεγγαρική, μπορούμε... στο δικό σου άθλημα, α πούμε, τώρα, μια στιγμή τώρα. Μπορεί να μην είναι. Αλλά όταν είσαι με τον άλλο απέναντι, μοιραία, α πούμε, επειδή είναι και οι ανάσες έντονες και οι ρυθμοί έντονοι και οι. Εκτοξεύονται και σάλια και οι υδρότες, δεν γίνεται δηλαδή. Δεν θα είσαι απέναντι. Δεν θα είσαι απέναντι. Θα είσαι ανά δύο μέτρα απόσταση. Ναι. Μακριά και παραπάνω. Δηλαδή, όταν σε ένα χώρο 200-250 τετραγωνικών, δανείζομαι ναι. τετραγωνικά, μπουν 6-7 άτομα μέσα, καταλαβαίνει ότι ο ένα θα είναι εδώ και ο άλλο θα είναι στην άλλη γωνία. Ναι. Όπου θα γυμνάζονται ατομικά με βάση τα επαγγέλματα που δίνει ο δάσκαλο. Μάλιστα. Και να σε ρωτήσω. Οπότε ξεχνάμε την επαφή αρχικά τουλάχιστον, μέχρι να δούμε πώ θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα. Γιατί κάτι ακούγεται και ολοκληρώνοντα. Για τον Οκτώβριο, λένε οι ειδικοί. Τόσο πίσω. Για το επόμενο κύμα. Α, για το επόμενο κύμα, λες τώρα. Ναι. Θέλουμε να δούμε, να δούμε τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Και από εκεί πέρα πρέπει να είμαστε γρήγοροι και προσαρμοστικοί σαν το νερό. Και υπάρχουν και τα βάρη που κάνετε εσείς, τα οποία τέλος πάντων χρειάζεται, αφού τα χρησιμοποιεί κάποιος, μετά να απολυμαίνονται, καταλαβαίνω, να χρησιμοποιείται παντού πετσέτες. Είναι και αυτό μια δύσκολη συνθήκη για την καθημερινότητα. Εκεί πηγαίνουμε στα γυμναστήρια, ναι, σαφέστατα, που ανάλογα τα τετραγωνικά θα μπαίνει. Θα μπαίνουν άνθρωποι μέσα, αλλά από εκεί πέρα μετά θα χρειάζεται απολύμανση κάθε φορά σε κάτι. Είναι απαιτητικό, είναι, είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα του πώς μπορεί αυτό να γίνει πρακτικά, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα καινούργια δεδομένα, να επανασυνταχτούμε και να προχωρήσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς, η ζωή πρέπει να προχωρήσει. Μάλιστα. Εσύ τους αγώνες έχεις αφήσει πίσω σου, Μιχάλη, τώρα. Το αστείο είναι ότι έπαιξα πριν 10 μήνες στην Γερμανία, έκανα ένα comeback, ναι. αγωνίστηκα, πήγε πολύ καλά στη Στουτγκάρδη. Κερδίσαμε. Κερδίσαμε, πήγε πολύ καλά, οι Έλληνες έκαναν sold out το στάδιο. Ναι. Και τώρα είχα ετοιμάσει κάποια πράγματα για το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς έπρεπε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα, φυσιολογικό οπότε είναι. Μεταφέρω δεν το βάζεις κάτω, βρε Μιχάλη μου. Μπράβο όμως. Δηλαδή, ακόμα κρατάς το αγωνιστικό σου. Όχι, ενώ είχε δηλώσει ότι αποσύρεται. Ναι, ότι έχει δηλώσει ότι αποσύρεται. Αλλά δεν είναι εκεί που νομίζω ότι δεν θα ξανατραγουδήσει. Σε τρώει εκεί, γυρίζει πίσω συνέχεια. Ήταν, αυτό έγινε, είναι περίεργο. Ήταν το 2015 αγωνίστηκα τελευταία φορά ναι. στο Ελληνικό Φιλία. Ναι. Όπου μετά μου πήρε, να σου πω την αλήθεια, Γιώργο, περίπου 2-3 χρόνια να προσαρμοστώ στα καινούργια δεδομένα, στην καινούργια μου ζωή. Ναι. Αλλά η καινούργια μου ζωή τελικά ήταν πολύ κοντά στην προηγούμενη, όπου έκανα διατροφή, έκανα συνέχεια γυμναστική. Οπότε κάποια στιγμή εκφράστηκε φόρμα. Ναι. Και λέω: Οκ, ας το δω, αφού μου το δίνει το σώμα μου και η ψυχή μου, γιατί να μην ξαναμπω στο πόσα χρόνια ακόμα πιστεύεις ότι θα μπορείς να είσαι να κάνεις έτσι παγκόσμιο πρωταθλητισμό, ρε παιδί μου? Πάω με βάση την αίσθησή μου. Ναι. Αν σου ψυχικά αισθάνομαι πληρότητα, ναι. δηλαδή αγωνίστηκα στα μεγαλύτερα χρόνια, δόξα τω Θεώ, και ολοκλήρωσα υγιής και Φράβο. Ψυχοσωματικά υγιής, που είναι πολύ σημαντικό μετά από τόσο μεγάλη σάνα. Εργένεις. Όχι. Όχι. Όχι, δεν ρωτάω αν έχει κορίτσια, θα παντρευτεί, λέω εγώ. Ναι. Ένα-ένα, ναι. Δηλαδή είχα βάλει. Πρωταθλητισμό κάνω. Έχω τα τετραγωνάκια μου και εγώ. Πρωταθλητισμό είναι και εκείνο. Μιχάλη μου, του εκείνο και αν είναι πρωταθλητισμό. Εκείνο και αν είναι πρωταθλητισμό, Μιχάλη, εκείνη τα δύσκολα. Τουλάχιστον θα φορέσει πολύ ωραίο νηφικό. Αυτό είναι δεδομένο. Ποιος? Η κοπέλα. Σύντροφος, ναι. Εντάξει. Αυτό με μεγάλη βεβαιότητα. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την όμορφη παρέα. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε σύντομα. Τα φιλιά μας.